Στο διάλογο που είχε γίνει με τους εργαζομένους, έγινε σαφές από την πλευρά της κυβέρνησης ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο εξαίρεσης για καμιά κατηγορία από το ενιαίο μισθολόγιο. Παρ' όλα αυτά, παρά τη σαφή θέση της κυβέρνησης, οι συνδικαλιστές της ΤΑΣΥ αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο της τυφλής σύγκρουσης. Ακόμη περισσότερο, αποφάσισαν να υιοθετήσουν αθέμητες πρακτικές ως προς την απεργία και να μη σεβαστούν, κατ' επανάληψη μάλιστα, σαφέστατες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να ταλαιπωρείται η Αθήνα, η αθηναϊκή κοινωνία και να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική ζωή της πόλης. Μετά από αυτά, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαφορεί, ούτε μπορεί να παρακολουθήσει μια προσχηματική προσπάθεια μιας δήθεν καλής θέλησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προχωρήσουμε στο μέτρο της επίταξης. Αυτή είναι η εισήγηση που έκανα στον Πρωθυπουργό ως αρμόδιος υπουργός. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχθηκε και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Απολύσεις. Παράλληλα, η δικαιοσύνη φυσικά θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε σχέση με τις έρευνες που κάνει ως προς τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν και ως προς την περιφρόνηση των αποφάσεων των δικαστηρίων, λαμβάνοντας τις δικές της αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η κοινωνία μπορεί να είναι όμοιροι συντεχνιακών αντιλήψεων. Απολύσεις, δηλαδή, θα υπάρχουν. Άρα μπορούν να φτάσουν και σε απολύσεις, κύριε Πρόεδρε.